Κύριε Πρόεδρε, στο θέμα της περίφημης χωροταξικής κατανομής που κάθε χρόνο μας απασχολεί και αυτό, ποια είναι η θέση της ΕΛΜΕ? Η ΕΛΜΕ εξ αρχής, όταν έγινε μια τροποποίηση του χωροταξικού πριν 3 χρόνια, είχε μια διαφορετική φιλοσοφία, βλέποντας ότι ο πολίτης προσπαθεί πάντοτε να βρει τα παραθυράκια του εκάστοτε νόμου, της εκάστοτε εγκυκλίου, και προτείναμε ένα λίγο πιο συχτό και ελεγχόμενο τρόπο λειτουργίας του χωροταξικού. Ισχύει αυτό το χωροταξικό που έχουμε τώρα, αλλά για να περπατήσει προφανώς χρειάζεται από την πλευρά της διοίκησης, είτε αυτή λέγεται διοίκηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, είτε λέγεται διευθυντής δευτεροβάθμιας ή διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χρειάζεται πιο αυστηρό πλαίσιο και πιο αυστηρή εφαρμογή. Δεν μπορεί ο γονιός με μια απλή αίτηση του νόμου 105 να δηλώνει ποια είναι η κατοικία του, γνωρίζοντας εκ του ασφαλούς ότι δεν πρόκειται να του ασκηθούν ποτέ οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις για ψευδή δήλωση. Αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει την όλη στρέβλωση. Είναι αντιεκπαιδευτικό σε ένα σχολείο να συσσωρεύονται και να έχουμε μεγάλα τμήματα ή τμήματα σε κοντέινερ, και σε ένα σχολείο να υπάρχουν κενές αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές και για μια φυσιολογική διδακτική διαδικασία. Για αυτές τις αίθουσες να ξοδεύονται λειτουργικά έξοδα συντήρησης, θέρμανσης κτλ. Και να είναι κενές, και κάπου αλλού να προσπαθούμε να βρούμε κοντέινερ κτλ. Η πολιτεία προφανώς καταγράφει τα δεδομένα, τις πυκνότητες του πληθυσμού κτλ. Υπάρχουν κάποια σχολεία εκεί που υπάρχουν, δεν μπορούν να μετακινηθούν, και από εκεί πέρα πρέπει να αφήσει ο κάθε γονιός και με τη συμβολή που επαναλαμβάνω των διευθυντών το σύστημα να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Τι κάνει όμως το γονιό να θέλει να αποτιμά ένα σχολείο, εντάξει, να το πω έτσι ας πούμε. Ο κάθε γονιός θέλει το έτσι, θέλει το αλλιώς, που θα πάει το παιδί του, που θα πάει το φίλος του, μα δεν λειτουργεί έτσι μια πολιτεία. Η πολιτεία λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Αν το παιδί αποφυτά από ένα γυμνάσιο που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, προφανώς από ένα δημοτικό που είναι στο κέντρο της πόλης, πρέπει να βρεθεί στο γυμνάσιο που είναι στο κέντρο της πόλης. Δεν μπορεί αυτομάτως να βρίσκεται σε ένα γυμνάσιο που βρίσκεται στο νότιο ή στο βόρειο μέρος του νησιού. Γιατί βλέπουμε κάποια τέτοια τραγελαφικά. Βλέπουμε τραγελαφικές καταστάσεις, γονείς να δηλώνουν ότι το παιδί τους φιλοξενείται σε άλλη οικία. Βλέπουμε γονείς να δηλώνουν ότι και καλά αλλάζει και η δαιμονία στο παιδί τους. Είναι πράγματα τα οποία ένας εισαγγελέας, αν επέμβει, καταλαβαίνετε ότι θα είναι τεράστιες οι συνέπειες για τους γονείς που έχουν δηλώσει, έχουν υποβάλει τέτοιες υπεύθυνες δηλώσεις.